Λοιπόν, μία πολύ σημαντική τώρα διάκριση. Αλλάζουμε θέμα για έναν κριτικό καθηγητή δευτεροβάθμιας, ο οποίος τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι πρεσβευτής ενός διεθνούς οργανισμού που έχει στόχο βέβαια την προώθηση των φυσικών επιστημών. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αστρινό Τσουτσουδάκη. Κύριε Τσουτσουδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Αναφέρομαι στον οργανισμό International Science on Stage Ambassador, σωστά? Ναι, ναι. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς σας επέλεξαν, ποια είναι η διαδικασία, για να μπούμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι η Κρήτη έχει πολύ μακρά παράδοση στο χώρο των καινοτόμων δράσεων, ειδικά αυτών που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες. Έχουμε πάρει αρκετά βραβεία σε προηγούμενες διοργανώσεις. Για παράδειγμα, ο κύριος Μαργαρίτης και ο κύριος Μαράκης από το Πειραματικό και ο κύριος Ορφανάκης από την Ιερά Πέτρα που έχουν βραβευτεί στις τελευταίες διοργανώσεις με πολύ αξιόλογες δουλειές. Οπότε γενικά σε όλα τα φεστιβάλ μας προσέχουν ιδιαίτερα. Ναι. Το ελληνικό περίπτερο ή οι ελληνικές συμμετοχές έχουν το μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων. Και επειδή η Ελληνική Επιτροπή με επικεφαλής την κυρία Τζέννη Τσιτοπούλου στην Αθήνα έχει βάλει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Όλες οι εργασίες που παρουσιάζονται έχουν και την αντίστοιχη προσοχή των μέσων. Τώρα, όσον αφορά εμένα, νομίζω ότι αυτή η τιμή οφείλεται σε όλους που προηγήθηκαν και που συνεχίζουν να δουλεύουν. Δεν έκανα κάτι διαφορετικό, αλλά ανεπίσημα τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια ήμουν ένας πρεσβευτής του συγκεκριμένου οργανισμού, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στη γενικότερη φιλοσοφία του, που είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μας δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν όχι μόνο να βρουν μια καλύτερη δουλειά και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, αλλά να μάλιστα. Ανεπίσημα λοιπόν πρεσβευτής. Τώρα πλέον είστε και επίσημα, ναι, που τώρα, σημαίνει τα επόμενα 2 χρόνια θα συμμετέχετε σε συνέδρια, θα συμμετέχετε σε ημερίδες, θα ακουστεί περισσότερο η εκπαιδευτική διαδικασία της χώρας μας στο εξωτερικό, σωστά? Ναι, ναι. Το σημαντικό είναι για τους μαθητές μας. Δηλαδή ο στόχος είναι να δουλέψουμε για τους μαθητές μας, γιατί οι μαθητές μας είναι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια επιθυμητοί παντού εκτός από την Ελλάδα. Σε οποιαδήποτε διοργάνωση και αν έχω συμμετάσχει, το πρώτο πράγμα που θα μου πούνε είναι: δώσε συστατικές επιστολές στους μαθητές σου να έρθουν να σπουδάσουν εδώ και να δουλέψουν. Το οποίο είναι κρίμα που δεν ισχύει και για τη χώρα μας. Φυσικές επιστήμες, η εκπαιδευτική διαδικασία, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρά αλλαγές? Ναι, και ήδη διαμορφώνεται καινούριο πλαίσιο, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλες αυτές τις καινοτόμες δράσεις, ίσως καθυστερημένα σε σχέση με άλλες χώρες. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι έχω βιβλία εδώ πέρα στο ΕΚΦΕ που είμαι, που είναι βιβλία σχεδόν 50 ετών και έχουν την προσέγγιση που επιχειρούμε εμείς τώρα. Θέλω να μου πείτε αν μέσα από την συμμετοχή σας σε αυτόν τον διεθνή οργανισμό θα επωφεληθεί με κάποιο τρόπο ο κριτικός μαθητής. Νομίζω ότι ο κριτικός μαθητής είναι αποτελεί το πιο ουσιαστικό κομμάτι αυτών των εργασιών που δείχνουμε. Δηλαδή, και πρόσφατα που έχει διακριθεί μια ομάδα κοριτσιών που συντονίζω, και στο παρελθόν οι μαθητές είναι αυτοί που κάνουν εργασίες, γιατί αν τις κάνει ο εκπαιδευτικός, αυτό για τους έξω δεν λέει τίποτα. Τις κάνουν τα παιδιά, βάζουν όλη τους την ψυχή σε μια εργασία και αυτό είναι που φαίνεται έξω και γι' αυτό και διακρινόμαστε. Μάλιστα. Το μήνυμά σας
σε μαθητές δευτεροβάθμια, σε μαθητές λυκείου, σε μια δύσκολη συγκυρία, σε μια δύσκολη περίοδο. Τα παιδιά έχουν εισέλθει σε ένα καθεστώς τηλεκπαίδευσης. Πολλά από αυτά, μαθητές τρίτης λυκείου, θα επιδιώξουν να μπουν στην τριτοβάθμια. Το μήνυμά σας? Το μήνυμά μου είναι ότι τα πράγματα μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε, δεν το βάζουμε κάτω. Εντάξει, είχαμε μια δυσκολία αυτό το χρόνο, αλλά θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα. Το κεφάλι ψηλά και προχωράμε. Μάλιστα, αισιόδοξο μήνυμα, κύριε Θουσουδάκη. Μόνο αισιοδοξία. Μόνο αισιοδοξία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, συγχαρητήρια και πάλι, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.